Φεβρουαρίου, λοιπόν, έχουμε ναι, μάλλον ναι, ικανοποίηση από τη διαπραγμάτευση 59,8 και όχι, μάλλον όχι, 38,8. Σήμερα, 29 Απριλίου, έχουμε ναι, μάλλον ναι, ικανοποίηση από τη διαπραγμάτευση 50,5, όχι, μάλλον όχι, έχουμε 48,2. Ναι. Οι δυσαρεστημένοι από τους διαπραγματευτικούς χειρισμούς αυξήθηκαν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό είναι το. Μάλιστα, λοιπόν. Πάμε σε ένα συμβιβασμό ή πάμε σε ρήξη? Αυτά είναι τα επόμενα ερωτήματα, τα οποία έχουμε τις απαντήσεις. Και πάμε να δούμε τι απαντάνε, λοιπόν, για να δούμε τις κάρτες. Λοιπόν, στο κεφάλαιο συμβιβασμός ή ρήξη, το ερώτημα είναι: σε περίπτωση που στη συνέχεια της διαπραγμάτευσης δεν γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των Ευρωπαίων εταίρων, πιστεύετε ότι θα πρέπει να δεχθούμε ένα συμβιβασμό ή θα πρέπει να πάμε σε οριστική ρήξη? Συμβιβασμός, λέει το 65,1%, ρήξη το 31%. Λοιπόν, εδώ οι δύο στους τρεις είναι υπέρ του συμβιβασμού, να δεχτούμε συμβιβασμό, και ένα στους τρεις υπέρ της ρήξης. Το ρήξη δεν συνεπάγεται και έξοδος, λοιπόν, από το ευρώ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται ανακόμα, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία τι λέει ο κόσμος ανάλογα με αυτό που ψήφισε στις εκλογές. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν γεφυρωθεί το χάσμα, πάμε σε συμβιβασμό ή σε ρήξη. Από το ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, ότι είναι μοιρασμένος ο κόσμος που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. 48,3% λέει συμβιβασμός, 47,3% λέει ρήξη. Τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχει νόημα να τα δούμε, γιατί είναι τεράστιο το ποσοστό εκτός από, ναι, το μπορούμε Κομμουνιστικό να πούμε, Κόμμα να Ελλάδας, σχόλιο, που ότι μιλάει για συμβιβασμό, ναι, βασικά. Ναι, και δηλαδή πιο καθαρά υπέρ, ΑΝΕΛ, υπέρ του συμβιβασμού, ναι, είναι η ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας, του Ποταμιού και του ΠΑΣΟΚ, και πιο καθαρά υπέρ της ρήξης η ψηφοφόρη του ΚΚΕ και της Χρυσής Αυγής. Αυτό είναι το σχόλιο. Ναι. Για να το οποίο είναι χαρακτηριστικό. Είναι χαρακτηριστικό. Ποια κόμματα θέλουν τη ρήξη? Η Χρυσή Αυγή, που επιθυμεί την Ελλάδα εκτός Ευρώπης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο σαφώς λέει ότι θέλω την Ελλάδα εκτός Ευρώπης. Και ο μισός ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει ότι εγώ θέλω την Ελλάδα εκτός Ευρώπης. Και οι ανέλεξες, όπως πλέον έχω πάψει να τους αναλύω. Οι ΣΥΡΙΖΑ όμως έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Βεβαίως έχουν γιατί ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γιατί είναι χωρισμένοι, είναι διχοτομημένοι. Χωρισμένοι στα δύο. Και ίσως αυτό αν δείτε είναι και όλες το όμως καρτέλες, θα αλλάξετε γνώμη. Τι είπατε? Αν δείτε όλες τις καρτέλες. Θα τα δούμε όλα. Εσείς προλάβατε και την είδατε όλη τη δημοσιογράφηση. Καθόδον, είμαι διαβαστερός. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ποιο είναι το αίσθημα του κόσμου, αν φοβάται τη χρεοκοπία. Το ερώτημα είναι: πιστεύετε ότι είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο χρεοκοπίας της Ελλάδας στο επόμενο διάστημα? Το ναι είναι 56,8 και το όχι είναι 38,8. Θωμά, να δούμε και τα κόμματα πώς απαντούν, δηλαδή οι ψηφοφόροι των κομμάτων. Ναι, θεωρούν περισσότερο πιθανό το ενδεχόμενο της χρεοκοπίας οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, του Ποταμιού, του ΠΑΣΟΚ, αλλά και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, το 57%. Τώρα, το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι το ενδεχόμενο της χρεοκοπίας, ναι, μάλλον η χρεοκοπία σαν ενδεχόμενο, ναι, αυξήθηκε κατά 19 μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση, μέσα σε διάστημα 2 μηνών. Ο κόσμος φοβάται πάρα πολύ απλά. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε τώρα. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα ζητήματα, γιατί όλα αυτά τα οποία έχουν μπει στο τραπέζι, αρχίσαμε και τα συζητάμε, που δημιουργούν τα ερωτηματικά στον κόσμο. Δημιουργείται το ερώτημα, θα πάμε σε συμφωνία, θα γίνει συμβιβασμός ή καλύτερα να πάμε σε ρήξη, το είδαμε. Το επόμενο ζήτημα το οποίο έχει μπει στο τραπέζι είναι το δημοψήφισμα. Να πάω να πάρω τις κάρτες. Λοιπόν, πάρτε και εσύ τις κάρτες. Πολλά κυβερνητικά στελέχη, είναι το ερώτημα, θεωρούν ανέφικτο το συμβιβασμό και πιστεύουν ότι πρέπει να πάμε σε δημοψήφισμα. Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει δημοψήφισμα, λέει ένα 37,3%, να μην γίνει δημοψήφισμα, λέει το 58,1%. Ναι, πράγματι. Η πλειοψηφία των πολιτών δεν θέλουν δημοψήφισμα και περισσότερο έντονο είναι μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, του Ποταμιού και του ΠΑΣΟΚ. Ναι, υπέρ του δημοψηφίσματος είναι περισσότερο η ψηφοφόροι των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και του ΚΚΕ, και εδώ πάλι είναι μοιρασμένοι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. 48% ναι, στο δημοψήφισμα, 47% όχι στο δημοψήφισμα. Δηλαδή εδώ υπάρχει ένα περίεργο πράγμα. Αρνείται ο ίδιος ο πολίτης να τοποθετηθεί για ένα τόσο σοβαρό θέμα, ναι, και αναθέτει στους εκπροσώπους του να αποφασίσουν για λογαριασμό του, προφανώς εκ των υστέρων, για να ασκήσει την κριτική.
Όχι, ναι, κύριε Παπά. Όχι, όχι, δεν, διότι όχι. Ο πολίτης με το αλάνθαστο ένστικτό του δεν καταλαβαίνει ότι το δημοψήφισμα σημαίνει ναι ή όχι άλλο στο ευρώ. Αυτό αν, αν υπάρχει παρακάτω, ναι. Αλλά... Όχι, όχι, ναι, υπάρχει παρακάτω. Υπάρχει. Σε ρωτάει, πολλά κυβερνητικά στελέχη, σκρίβε Λαφαζάνης, θεωρούν ανέφικτο το συμβιβασμό και πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει δημοψήφισμα. Αυτός λοιπόν ο πολίτης που διαβάζει αυτή την ερώτηση σου λέει απαπα, δεν θέλω δημοψήφισμα, διότι εγώ θέλω την Ελλάδα μέσα στο ευρώ. Θα ψηφίσω λοιπόν σαν πολίτης να μείνει μέσα στο ευρώ. Ναι, αλλά δεν θέλω, διότι θα με έχει οδηγήσει. Αυτό το ρεύμα υπέρ του ευρώ είναι καθαρά και πλειοψηφικό. Λοιπόν, Τάσο, περίμενε να δούμε και τα επόμενα ερωτήματα για να προϋποθέτει η ερώτηση ότι δεν θα έχει γίνει συμβιβασμό. Λοιπόν, νομίζω στην περίπτωση λοιπόν που γίνει δημοψήφισμα. Αυτή είναι πιο σημαντική. Τι θα ψηφίζανε. Εδώ έχουμε πρόθεση ψήφου δημοψηφίσματος. Λοιπόν, ρήξη και χρεοκοπία, το 37%. Χρηματοδότηση με μνημονιακά μέτρα, 54,2%. Αυτό έχει και ένα συγκριτικό διάγραμμα, γιατί αυτή την ερώτηση, Θωμά, την είχαμε θέσει και στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Ναι, αλλά με τελείως διαφορετικό τρόπο, γιατί μπλέκαμε μέσα και το ευρώ και τα λοιπά, γι' αυτό αποφεύγουμε να κάνουμε τη σύγκριση. Πάντως το 37, συμπέρασμα είναι περίπου το ίδιο. Το 37 αλλά... είναι σχετικά υψηλό ποσοστό, έτσι. Ναι, προφανώς. Αλλά λέμε εδώ ότι σε περίπτωση δημοψηφίσματος, που σημαίνει ότι υπάρχει πολύ σοβαρή εμπλοκή, έτσι. Ναι. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε ανακόμα τις απαντήσεις, που και εδώ έχουν ένα ενδιαφέρον, γιατί θα δούμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλές αντιφάσεις στον κόσμο σε αυτά τα ζητήματα και πώς θα ήταν διαφορετικό άλλωστε. Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ απαντούν ότι θα ψήφιζαν στο 31,9% χρηματοδότηση με μνημονιακά μέτρα, ρήξη και χρεοκοπία το 57,1%. Ναι. Το ερώτημα αυτό για τη ρήξη το συνέδεσες με τη χρεοκοπία, ότι από τη στιγμή που υπάρξει ρήξη... Μα προφανώς, ουσιαστικά το δίλημα είναι αυτό. Ή θα πρέπει να δεχτούμε κάποια μέτρα, κάποια συμφωνία για να χρηματοδοτηθεί η χώρα, ή από την άλλη πλευρά είναι να πάμε σε ρήξη, που αυτό θα σημαίνει και χρεοκοπία. Έτσι. Είναι, είναι σαφέστατο. Δεν υπάρχει πιο καθαρό ερώτημα. Χρεοκοπία εντός ή εκτός ευρώ. Αυτό είναι άλλο. Επειδή υπάρχει η θεωρία για το μοντέλο. Το θέτουμε και αυτό το ερώτημα. Έχετε απόλυτο δίκιο και το θέτουμε ξεχωριστά, κύριε. Γιατί μπορεί κανείς να χρεοκοπήσει και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα κάτι τέτοιο. Λοιπόν, δεν πάμε τώρα. Γι' αυτό και προχωράμε και παρακάτω. Πάμε να δούμε τώρα και το ζήτημα που αφορά το ευρώ και τη δραχμή. Το ερώτημα είναι αν το δημοψήφισμα είναι τελικά υπέρ της ρήξης. Θεωρείτε ότι στη συνέχεια η χώρα πρέπει να παραμείνει στο ευρώ ή να επιστρέψει στη δραχμή. Και εδώ έχουμε ένα πολύ καθαρό ποσοστό, να μείνει στο ευρώ 65,4, να πάει στη δραχμή 27,3. Και εδώ είναι και η απάντηση στο ερώτημα του κυρίου Παπά, έτσι. Είναι να. Σαφές. Βέβαια, εδώ είναι εάν όλα πάνε στραβά. Διότι αν βάλεις κανείς την ερώτηση ευρώ ή δραχμή, είναι το 80% υπέρ του ευρώ και το 20% λιγότερο από το 20% της δραχμής. Αλλά εδώ με όλες αυτές τις προϋποθέσεις ότι δεν θα πάμε σε συμφωνία, πάμε σε δημοψήφισμα. Θα χρεοκοπήσουμε. Πάμε σε δημοψήφισμα. Είμαστε το δημοψήφισμα πει ότι είμαστε υπέρ της ρήξης. Έχουμε χρεοκοπία. Ναι, σε αυτή λοιπόν τη δύσκολη, δύσκολη περίπτωση που είναι για όλα χώρα, αρνητικά, τελικά, παρόλα αυτά στο ευρώ. Ναι, να είμαστε στο ευρώ. 65%. Εδώ εγώ βλέπω μία περίεργη αντίφαση και δεν ξέρω πώς εξηγείται. Πάμε να δούμε τώρα και αν ακόμα αυτό το ερώτημα, εάν έχουμε δημοψήφισμα, το αποτέλεσμα είναι υπέρ της ρήξης, αν η χώρα πρέπει να μείνει στο ευρώ ή πάει στη δραχμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν απαντάει, δραχμή 37%, ευρώ 54,7%. Και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, γιατί είδαμε ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν ποσοστά αρκετά μεγάλα για τη ρήξη, ναι, βλέπουμε ότι ρήξη, αλλά στο ευρώ. Ναι, η χρεοκοπία εντός του ευρώ είναι και αυτή μια. Λοιπόν, για να πούμε και τα υπόλοιπα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία είναι 87,9 στο ευρώ. Και μόνο 9. Επεξεργάζονται διάφοροι σχέδια. Κυρία Μπακογιάννη, δεν ακουγόμαστε. Κυρία Μπακογιάννη, φτάνει να λέει αυτό. Τι είμαστε, αναρχικοί των εξαρχείων, ελάτε τώρα. Αφήστε να τα πούμε. Τα σχέδια αυτά τα εκπονούν διεθνή κέντρα. Τάσο, κάτσε να τελειώσουμε την κάρτα, γιατί είναι ασέβεια προς τα υπόλοιπα κόμματα. Οι ψηφοφόροι όλων των κομμάτων είναι σχετικά περισσότερο, ανεξαρτήτως του κόμματος. Λοιπόν, να τα διαβάσουμε, Θωμά μου. Η Νέα Δημοκρατία είναι, τάσεται 87,9% υπέρ του ευρώ, 9,9% για τη δραχμή, στην περίπτωση του δημοψηφίσματος που φέρνει ρήξη. Η Χρυσή Αυγή είναι 50% στο ευρώ, 44,7% στη δραχμή. Το ποτάμι 79,2% στο ευρώ, 16% στη δραχμή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι 35%
στη δραχμή, 35 στο ευρώ. Ναι. Και αυτό είναι επίσης εντυπωσιακό στοιχείο. Και ένα μεγάλο ποσοστό δεν απαντάνε. Η ΑΝΕΛ είναι 46,9 ναι. δραχμή ευρώ, μοιρασμένη και η ΑΝΕΛ. Και το ΠΑΣΟΚ είναι 85,7 στο ευρώ. Δηλαδή όλα τα κόμματα είναι υπέρ του ευρώ. Όλα. Ακόμα και οι ψηφοφόροι αυτοί που θα ψηφίσουν για τη ρήξη. Ακόμη και στο Κομμουνιστικό Κόμμα εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει μοιρασμένο. Για να δούμε τώρα τη συζήτησή μας. Σε περίπτωση αδιεξόδου τώρα, να δούμε τι απαντάει ο κόσμος. Το ερώτημα είναι, μιλώντας γενικά, αν η χώρα οδηγηθεί σε αδιέξοδο μετά τον Ιούνιο, πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν ξανά εκλογές, να σχηματιστεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας ή να συνεχίσει αυτή η κυβέρνηση το έργο της? Λοιπόν, οι απαντήσεις είναι οι εξής. Να συνεχίσει η υπάρχουσα κυβέρνηση το έργο της, 38,3. Να έχουμε κυβέρνηση εθνικής ενότητας, 46,4. Ξανά εκλογές, το 12%. Λοιπόν, ένα συμπέρασμα είναι, είπαμε, όχι στο δημοψήφισμα. Τώρα εδώ είναι ένα καθαρό συμπέρασμα, όχι και σε εκλογές. Τώρα, αν δει κανείς ποιοι λένε το κυβέρνηση εθνικής ενότητας και ποιοι λένε ότι θα συνεχίσει ναι. υπάρχουσα, καταλαβαίνουν και γιατί διαμορφώνουν και αυτά τα ποσοστά. Ωραία, πες μας ποιοι λένε. Υπέρ της κυβέρνησης εθνικής ενότητας είναι σχετικά περισσότερο οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, το 71%, οι ψηφοφόροι του Ποταμιού και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Υπέρ του να συνεχίσει η υπάρχουσα κυβέρνηση το έργο της είναι η ψηφοφόρη του ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστό του 60% και η ψηφοφόρη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Και της Χρυσής Αυγής. Ναι, κυρίως όμως επειδή δεν θέλουν ούτε κυβέρνηση εθνικής ενότητας ούτε εκλογές η Χρυσή Αυγή, γι' αυτό ναι. λέει αυτό, δεν έχει άλλη επιλογή ουσιαστικά. Και υπέρ των εκλογών όχι, είναι το κομμουνιστικό κόμμα. Υπάρχουν πολλές σχέσεις τώρα τελευταία λοιπόν, μεταξύ Χρυσής Αυγής. Και υπέρ των, και υπέρ ναι. των εκλογών είναι το κομμουνιστικό περισσότερο, κόμμα έτσι, έχει κυρίως, τα περισσότερα ναι, ναι. ποσοστά. Υπέρ της κυβέρνησης εθνικής ενότητας είναι και αρκετοί ξένοι αξιωματούχοι. Να είναι και αυτό. Λοιπόν, σε περίπτωση... Ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, προφανώς, αλλά το ποσοστό του να συνεχίσει η κυβέρνηση το έργο της συνάδει με το ποσοστό το εκλογικό που λοιπόν, εδώ τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές. Το ενδιαφέρον έτσι. Είναι η πρόθεση ψήφου στην περίπτωση που θα γίνονταν οι εκλογές. Και εδώ η πρόθεση ψήφου, αν είχαμε σήμερα εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, μας δίνει τα εξής αποτελέσματα. ΣΥΡΙΖΑ το 35,6. Και το συγκρίνουμε με την προηγούμενη δημοσκόπηση που έγινε στις 18 Μαρτίου όπου είχαμε 40,2. Τη Νέα Δημοκρατία το 20,8. Στην προηγούμενη στις 18 Μαρτίου είχαμε 21%. Το Ποτάμι 5,8. Στην προηγούμενη 4,3. Χρυσή Αυγή 5,3. Στην προηγούμενη 4,8. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 5,1. Στην προηγούμενη 4,9. ΑΝΕΛ 4,2. Στην προηγούμενη 4,5. ΠΑΣΟΚ 2,8. Στην προηγούμενη 2,5. Ένωση Κεντρών 1,5 με 1,4. Κηδισό 1,4. Με 1,8 και άλλο 3,8 και τώρα έχουμε 4,3. Και έχουμε αδιευκρίνηστη ψήφο στο 13,7, ενώ στην προηγούμενη δημοσκόπηση είχαμε 10,3. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι η μείωση της επιρροής του ΣΥΡΙΖΑ δεν την καρπούται η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΠΑΣΟΚ, αλλά το Ποτάμι κυρίως, η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ. Ναι. Να κάνουμε ένα γενικό λοιπόν, σχέδιο καταρχήν. Τάσο, αυτό που πρέπει να δούμε, κάνε το σχόλιο, γιατί ναι. αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που είναι και η τελευταία μας κάρτα, είναι το συγκριτικό γράφημα στην πρόθεση ψήφου σε τρεις δημοσκοπήσεις από τις 13 Φεβρουαρίου, 18 Μαρτίου και σήμερα ναι. 29 Απριλίου. Λοιπόν, έχει μια μείωση της τάξης 4,8 το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία είναι περίπου στο ίδιο από την προηγούμενη φορά και έχουμε μια διαφορά της τάξης του 14,8%. Κερδισμένη της περίοδου φαίνεται ότι είναι το ποτάμι με σύμπλην 1,5% και οι διαφορές των υπολείπων κομμάτων είναι μικρότερη του μισό το 100. Ελάχιστες. Λοιπόν, πάμε τώρα στο συγκριτικό γράφημα της πρόθεσης ψήφου να δούμε πώς καταγράφεται η πορεία στην πρόθεση ψήφου από τις 13 Φεβρουαρίου, περνώντας από τις 18 Μαρτίου και φτάνοντας σήμερα 29 Απριλίου. Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο. Λοιπόν, έχουμε για το ΣΥΡΙΖΑ στις 13 Φεβρουαρίου 45,4 πρόθεση ψήφου. Πάει στις 18 Μαρτίου στο 40,2 και έρχεται σήμερα 29 Απριλίου στο 35,6 που είναι κάτω από το εκλογικό του ποσοστό των εθνικών εκλογών. Πάμε στη Νέα Δημοκρατία και αυτό έχει ενδιαφέρον. Στις 13 Φεβρουαρίου είναι στο 18,4, ανεβαίνει 18 Μαρτίου στο 21% και σήμερα βρίσκεται στο 20,8. Εδώ βλέπουμε πάρα πολύ απλά... Θωμά. Εντάξει, μια μεγάλη πτώση. Βλέπουμε ότι μέσα σε 2-2,5 μήνες είναι η διαφορά των 10 μονάδων. Από το 45% στο 35%. Και γιατί και διαφορά έχει μια σημασία,
Εδώ το πρώτο με το δεύτερο κόμμα είχε διαφορά 27 μονάδες, αν δεν απατώμε. Μετά τον Μάρτιο η διαφορά πηγαίνει στις 19 μονάδες και τώρα πηγαίνει στο 14,8. Έχουμε όμως πολύ διαφορά. Ενδιαφέρον έβριμα και σε ό,τι αφορά το δεύτερο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δείχνει να μην εκμεταλλεύεται τίποτα από αυτό το οποίο σηματοδοτεί η πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Ζούμε στο ανάποδο αυτό που παρακολουθήσαμε προεκλογικά, που λέγαμε ότι ενώ πέφτει η Νέα Δημοκρατία δεν καρπώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα παρατηρούμε ακριβώς το αντίθετο. Ενώ φαίνεται ότι έχει μια πτωτική πορεία το μεγάλο εκλογικό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, δεν καρπώνεται η Νέα Δημοκρατία αντίστοιχα και υπάρχει μια μεγαλύτερη διασπορά ή πηγαίνουν σαν αποφάσεις τους. Εν πάση περιπτώσει, δεν βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να ανακάμπτει πιστικά αυτή την περίοδο. Λοιπόν. Μπορούμε να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν θα έχουμε εκλογές, έτσι έχει αποκλείσει ο Πρωθυπουργός, αλλά εν πάση περιπτώσει η πρόθεση ψήφου είναι ενδεικτική και έρχεται να συνδεθεί. Έχει πάντως την πολιτική υπεροχή, εξακολουθεί και την έχει. Έτσι, παρά την πτώση. Όμως με βάση αυτό επιστρέφουμε στα εκλογικά ποσοστά. Έτσι φαίνεται. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 35,6 πόσο πήρε. Και είναι πάλι 35,2. Ναι, κάτι παραπάνω πήρε, και, αλλά επειδή λίγο, υπάρχει ψήφι, η εκτίμηση είναι περίπου το ίδιο. Το ίδιο και οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε έχει ότι... Έχει και η αδιευκρίνηστη ψήφος, 3,5 μονάδες. Ναι. Δηλαδή επιστρέφουμε ναι. στα ποσοστά του... Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία, για να λέμε τι κρύβεται και ψήφου, τώρα υπάρχει ένα 20% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που είναι στην αδιευκρίνηστη ψήφου. Δεν είναι δηλαδή μετακίνηση προς άλλα κόμματα. Είναι ένα στους 5 ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας είναι σε αναμονή. Είναι εκ των πραγμάτων. Νομίζω ότι είναι και λογικό. Η Νέα Δημοκρατία είναι σε μια φάση στην οποία εσωτερικού προβληματισμού. Δεν είναι 3 μήνες μετά από μια μεγάλη εκλογική ήττα σε φάση στην οποία σε προεκλογική περίοδο. Έτσι, λογική προεκλογικής περίοδου, θα υπάρξει ένα συγκρότηση της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ότι από εκεί και πέρα θα μπορέσουμε να απευθυνθούμε και στους ψηφοφόρους. Κυρία Μπακογιάννη, επειδή δεν είναι συνηθισμένες οι συνθήκες, είναι συμπυκνωμένος ο πολιτικός χρόνος, συμπυκνωμένα τα πολιτικά γεγονότα. Δεν είναι τόσο απλό, δηλαδή θα μπορούσε σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία, με τόσο μεγάλη ένταση και πολλά αρνητικά που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση αυτή, να υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία θα έκανε πολύ πιο γρήγορη ανάκαμψη. Εσείς με ποιο τρόπο λέτε τώρα ότι θα ανακάμψει η Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, δεν νομίζω πως θα μπορούσε, για να είμαι τελείως ειλικρινής, κυρία Στάης. Μέσα σε 3 μήνες ούτε μπορεί να ανακάμψει μια κυβέρνηση και το 45% που έδειξε ο κύριος Γεράκης πριν ήταν ο ενθουσιασμός μετά τις εκλογές. Και λογικά κάθεται πάλι το ποσοστό σε αυτό το οποίο περίπου ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς έχουμε ένα θέμα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, εγώ δεν μασάω τα λόγια μου, θα το λύσουμε. Αλλά θα ασχοληθούμε και με τα εσωτερικά. Έχουμε θέμα μέσα στη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ένα θέμα, το όμως συγκεκριμένα το θέμα. Συνολικά έχουμε και πολιτικής θέμα. Έχουμε θέμα πολιτικής, έχουμε θέμα στρατηγικής, έχουμε θέμα πλατφόρμας, πρέπει να προηγηθεί. Έχετε και θέμα ηγεσίας. Βεβαίως έχουμε και θέμα ηγεσίας. Το έχω πει πολλές φορές. Δεν είναι κάτι το αποκλειστικό. Βεβαίως έχουμε θέμα για όλα. Και θα